Το Διεθνές Συνέδριο Eco City Forum 2018 για την κυκλική οικονομία στις έξυπνες πόλεις πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 3 με 5 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Στα πλαίσια της εξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθούν ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες και θα πραγματοποιηθεί έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Η διαδικασία η οποία αρχίζει σήμερα και θα συνεχιστεί και αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι μια συνάντηση για το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Η κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, αλλά είναι και η ανακύκλωση. Είναι ένας νέος τρόπος παραγωγής, ο οποίος δίνει αξία στα παραπροϊόντα και στα υπολείμματα και της ανθρώπινης καθημερινής λειτουργίας, αλλά και της επιχειρηματικότητας. Είναι μια σημαντική επιλογή, η οποία περιλαμβάνεται στο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας μας και δημιουργεί μια νέα μορφή, αν θέλετε, βιομηχανικής ανάπτυξης, που έχει σημαντική υπεραξία σε προϊόντα που μέχρι τώρα τα θεωρούμε χαμένα. Η κυκλική οικονομία πρέπει να μπει και στην καθημερινή ζωή μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι πόλεις δεν μπορεί να είναι μακριά από τη λειτουργία της κυκλικής οικονομίας και σαφέστατα υπάρχουν αφετηρίες και δυνατότητες σε κάθε πόλη να συμμετάσχει. Στη Θεσσαλονίκη έχουν εξαγγελθεί και έχουν ξεκινήσει αρκετές πιλωτικές πρωτοβουλίες για την κυκλική οικονομία, οι οποίες μπορούν να δώσουν, αν θέλετε, μια πιο βιώσιμη πόλη, η οποία να είναι ταυτόχρονα και πιο φιλική. Επιτρέψτε όμως να κάνω μία παρατήρηση. Δεν φτάνει μόνο να ζητάμε από μια πόλη, από μια πολιτεία να γίνει φιλική και να γίνει έξυπνη. Το ζήτημα είναι τι κάνει και ο καθένας από εμάς. Υπάρχει προσωπική ευθύνη του καθένα μας. Αυτό το συνέδριο ήταν το αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς έρευνας για να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας, που είναι το καινούργιο οικονομικό γίγνεσθε, αλλά και το καινούργιο περιβαλλοντικό γίγνεσθε στην Ευρώπη. Διαπιστώσαμε ότι τόσο τα πανεπιστήμια μας όσο και οι επιχειρήσεις είναι πολύ μπροστά, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν, αντιθέτως ανταγωνίζονται επί ίσης όρης τους ευρωπαϊκούς αντίστοιχους εταίρους μας. Και αυτό το οποίο ήταν η πραγματική πρόκληση είναι να δώσουμε το ερέθισμα τόσο στους πολίτες όσο και στη διοίκηση, όχι μόνο να ακολουθήσουν αλλά και να πρωταγωνιστήσουν. Έχει σχέση με τη γεωθερμία. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες στο Υπουργείο για να την προωθήσουμε. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση μετά από αρκετό χρονικό διάστημα να πω ότι εκτός απρόπτου μπορεί και μέσα στο μήνα να μπει ο καινούριος νόμος για τη γεωθερμία στη Βουλή, ο οποίος θα δώσει καινούριες δυνατότητες. Να σημειώσω ότι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά γεωθερμικά πεδία. Έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις, αλλά πολύ λίγες σε σχέση με το δυναμικό που έχει η γεωθερμία.